από τις κατοικίες του Αγίου Κυρίλλου, κατοίκησης Ιώτα Δέλτα, σελής 4-1, για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, αναστάντα εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίζοντα εκ δεξιών του Πατρός, γίνεται και ανάγνωση από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Σας υπενθυμίζω, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξε, Α Κορινθίους 15:1, ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές, Α Κορινθίου 15:4, και όσα σχετικά ακολουθούν στον ίδιο στίχο. Α. Είναι καιρός να εφρανθείς Ιερουσαλήμ και να παναγυρίσετε όλοι όσοι αγαπάτε τον Ιησού. Ισαΐα 66:10. Διότι αναστήθηκε. Χαρείτε όλοι όσοι προηγουμένως είχατε πένθος ακούοντες όσα παράνομα και εγκληματικά τόλμησαν να πράξουν οι Ιουδαίοι. Διότι αυτός που εκείνοι ατίμασαν αναζωνικά εδώ δα αναστήθηκε. Ας εφρανθούμε όλοι οι παρόντες στο άκουσμα της Αναστάσεως, γιατί αυτή η καλή αγγελία φέρνει χαρά και ευφροσύνη, όπως αντίστοιχα η θύμηση της Σταυρώσεως φέρνει λύπη και αθυμία. Το πένθος σας γίνει ευφροσύνη και ο θρήνος σας μεταστραφεί σε χαρά, και ας γεμίσει το στόμα μας χαρά και αγαλίαση, γιατί εκείνος μετά την Ανάστασή του μας είπε να χαίρεστε. Ματθαίου 28:9. Διαπίστωσα τη λύπη που είχαν τις προηγούμενες ημέρες όσοι αγαπούν τον Ιησού, επειδή όσα λέγονταν είχαν τέλος το θάνατο και την ταφή, και δεν ακούστηκε η καλή αγγελία της Αναστάσεως, η καρδιά τους περίμενε με ιερή αγωνία να ακούσει εκείνο που ποθούσε. Αναστήθηκε λοιπόν ο νεκρός, ο ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, Ψαλμός 87:5, και ελευθερωτής των νεκρών, εκείνος που με υπομονή δέχτηκε να φορέσει το ατιμωτικό ακάνθινο στεφάνι, αυτός αφού αναστήθηκε φόρεσε το διάδειγμα της νίκης κατά του θανάτου. Β. Αλλά όπως ακριβώς παραθέσαμε τις μαρτυρίες περί του Σταυρού, έτσι και τώρα έλα να επιβεβαιώσουμε και να παρουσιάσουμε τις αποδείξεις περί της Αναστάσεως. Διότι ο Απόστολος που διαβάσαμε λέει ενταφιάστηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές, Α Κορινθίους 15:4. Και εφόσον ο Απόστολος μας παραπέμπει στις μαρτύρες των γραφών, είναι καλό για μας να γνωρίσουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας και να μάθουμε πρώτα αν οι θείες γραφές μας λένε ποιος είναι ο καιρός που έγινε η Ανάστασή του. Άραγε, έγινε το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο ή μετά το χειμώνα, και σε ποιο τόπο έγινε η Ανάστασή του, και ποιο είναι το όνομα του τόπου που διακηρύχθηκε από τους λαμπρούς προφήτες ως τόπος Αναστάσεώς του. Και αν οι γυναίκες που τον ζητούσαν και δεν τον έβρισκαν, όταν τον βρήκαν πάλι χάρηκαν, ώστε όταν διαβάζεται το Άγιο Ευαγγέλιο να μην θεωρούνται ότι είναι μύθοι ή επικά πολύλογα και φανταστικά αφηγήματα αυτά που μας εξιστορεί. Ότι λοιπόν ενταφιάστηκε σωτήρας, το ακούσατε σαφώς στην προηγούμενη διάλεξη, όπου αναφέραμε ότι ο προφήτης Ισαΐας έλεγε «Θα επικρατήσει η ειρήνη στην ταφή του», Ισαΐα 57:2. Διότι με την ταφή του έφερε ειρήνη ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, οδηγώντας τους αμαρτωλούς στον Θεό, και ότι ο δίκαιος πάρθηκε από τα χέρια των αδίκων, Ισαΐα 57:1. Θα επικρατήσει ειρήνη στην ταφή του και θα παραδοθούν οι πονηροί ως αντάλλαγμα για το θάνατό του, Ισαΐα 53:9. Επίσης η προφητεία του Ιακώβ που μας λέει «Έπεσε και κοιμήθηκε όπως κοιμάται το λιοντάρι και το λιονταρόπουλό του. Ποιος θα τον ξυπνήσει», Γένεση 49:9. Είναι και το παραπλήσιο χωρίο που υπάρχει στο βιβλίο των αριθμών. Κατακλήθηκε και αναπαύτηκε όπως το λιοντάρι και το λιονταρόπουλό του, αριθμών 24:9. Αλλά και ο ψαλμός το λέει, να το έχετε και το έχετε ακούσει πολλές φορές. «Και επέτρεψες να καταπέσω στο χώμα του τάφου και του θανάτου», Ψαλμός 21:16. Για τον τόπο ήδη το επισημάναμε με αυτό που λέει «Κοιτάξτε από την πέτρα που λατομήσατε», Ισαΐα 51:1. Τώρα στη συνέχεια ας παρουσιάσουμε τις μαρτυρίες για αυτή την Ανάστασή του. Δέλτα. Λέει λοιπόν πρώτα-πρώτα στον 11ο ψαλμό «Εξαιτίας της κακοπάθειας των φτωχών και των στεναγμών των στερημένων και καταπιεζομένων θα αναστηθώ τώρα», λέει ο Κύριος. Ψαλμός 11, παράγραφος 16. Αλλά αυτό το χωρίο για μερικούς είναι αμφίβολο, επειδή πολλές φορές ο Κύριος ξεσηκώνεται
για να λάβει εκδίκηση από τους οχθρούς. Έλα όμως το 15ο ψαλμό που λέει σαφώς: «Φύλαξέ με, Κύριε, διότι σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου». Ψαλμός 15, παράγραφο 1. Και μετά από αυτά: «Δεν θα συναθρήσω ποτέ λατρευτικές συνάξεις από ανθρώπους μολυσμένους με αίμα αδικοχημένο, ούτε θα θυμηθώ και ούτε θα αναφέρω με τα χείλη μου τα ονόματά τους». Ψαλμός 15, 4. «Διότι εμένα με αρνήθηκαν και θεώρησαν βασιλιά τους τον Κέσσαρα». Και συνεχίζει: «Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, πραγματικά ήταν στα δεξιά μου και με προστατεύει για να μην κλονιστώ». Ψαλμός 15, 8. Και λίγο παρακάτω: «Ακόμα και τη νύχτα που με παιδαγωγούσαν οι νυμοί της συνειδήσεώς μου». Ψαλμός 15, 7. Μετά δε από αυτά σαφέστατα λέει: «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή σου μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις σε αυτόν που σου είναι αφοσιωμένος να δοκιμάσει τη φθορά και την αποσύνθεση». Ψαλμός 15, 10. Δεν είπε ούτε θα επιτρέψεις σε αυτόν που σου είναι αφοσιωμένος να δοκιμάσει θάνατο, γιατί τότε δεν θα πέθανε, αλλά τι είπε: «Τη φθορά και την αποσύνθεση δεν βλέπω. Όσο για το θάνατο, δεν θα παραμείνω κάτω από την εξουσία του για πολύ. Με έκανες να γνωρίσω δρόμους ζωής μέσα στον τάφο». Ψαλμός 15, 11. Και να που σαφώς κηρύτεται ότι μετά το θάνατο έρχεται η ζωή. Έλα και στον 29ο ψαλμό: «Θα σε δοξάσω, Κύριε, διότι με προστάτευσες και δεν έπεσα, ώστε να εφρανθούν οι εχθροί μου βλέποντας την καταστροφή μου». Ψαλμός 29, παράγραφος 2. Τι είναι αυτό που σου έκανε ο Κύριος? Από τους εχθρούς γλίτωσες ή απαλλάχθησες από τις μέλουσες τιμωρίες? Αυτός ο ίδιος ο ψαλμός σαφέστατα ανέφερε πιο κάτω: «Κύριε, έβγαλες από τον Άδη την ψυχή μου». Ψαλμός 29, 4. Προηγουμένως είπε: «Δεν θα εγκαταλείψεις τον Άδη την ψυχή μου με προφητική ενόραση», και εδώ αναφέρει αυτό που πρόκειται να γίνει σαν να έχει ήδη γίνει, ότι δηλαδή έβγαλες την ψυχή μου από τον Άδη και με έσωσες για να μην είμαι ανάμεσα στους νεκρούς που κατεβαίνουν στο λάκκο του τάφου. Ψαλμός 29, 4. Πότε θα γίνει αυτό το γεγονός? Το εσπέρας θα διανυκτερεύσει μαζί μας ο κλαφμός και το πρωί η χαρά και η αγαλία σας. Ψαλμός 29, 6. Και πραγματικά, αργά το βράδυ οι μαθητές είχαν θλίψει και πένθος, και το πρωί ήρθε η χαρά και η φροσύνη της Αναστάσεως. Έψω. Θέλεις να μάθεις και τον τόπο? Λέει λοιπόν στο άσμα: «Κατέβηκα στον κήπο. Πού είναι οι καρυδιές?» Άσμα 6, 11. «Ήταν κήπος και εκεί όπου σταυρώθηκε. Τώρα βέβαια μπορεί να καλοποιήθηκε πάρα πολύ από τις βασιλικές επιχορηγήσεις και δωρεές. Αλλά ήταν κήπος πριν και ακόμα και τώρα παραμένουν τόσα στοιχεία χαρακτηριστικά που το φανερώνουν. Κήπος περιφραγμένος, πηγή σφραγισμένη». Άσμα 4, 12. «Από τους Ιουδαίους οι οποίοι έλεγαν: θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε, ενώ ζούσε ακόμα, ότι μετά από 3 ημέρες θα αναστηθώ. Δώσε λοιπόν διαταγή να ασφαλίσουν τον τάφο». Μαθαίου 27, 63, 64. Και τα περαιτέρω: «Και οι Ιουδαίοι πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο, δηλαδή σφράγισαν την ταφόπετρα και έβαλαν φρουρά». Μαθαίου 27, 66. «Καλά είπε για αυτούς κάποιος απευθυνόμενος προς τον Ιησού: και εσύ, Κύριε, θα τους αφήσεις να αναπαύονται στη σιγουριά τους». Ιώβ 7, 18. Ποια είναι τώρα η πηγή σφραγισμένη, ή ποιος είναι εκείνος που ερμηνεύεται πηγή φρέαρτος με ζωντανό νερό? Άσμα 4, 15. Αυτός είναι ο Σωτήρας για τον οποίο έχει γραφεί: «Διότι σε εσένα υπάρχει ανεξάντλητη πηγή ζωής». Ψαλμός 35, 10. Σίγουρα. Αλλά τι λέει ο προφήτης Σοφωνίας, σαν να μιλάει ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές του? «Ετοιμαστείτε λοιπόν, ορθρίζετε, διότι καταστράφηκαν και τα τελευταία υπολείμματά τους». Και είναι φανερό ότι εννοεί τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν έχουν να επιδείξουν κανέναν καρπό, κανένα έργο, για να φανερώνει ότι επιθυμούν τη σωτηρία τους. Δεν έχουν να επιδείξουν ούτε καν κάποιους μικρούς ή ασήμαντους καρπούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν απομεινάρια, καμπανάρια από τον τρίγο του αμπελιού,
εφόσον ξεριζώνεται ολοκληρωτικά το αμπέλ τους, η φυλή τους βγαίνει οριστικά έξω από το χώρο της σωτηρίας. Πρόσεξε πώς μιλάει στους μαθητές. Ετοιμάσου, ξύπνα πολύ πρωί, περίμενε την ώρα του όρθου, πρωί πρωί την Ανάσταση. Και συνεχίζει το ίδιο κείμενο του προφήτη και λέει: γι' αυτό υπόμεινε με, λέγει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα που θα αναστηθώ στο μαρτύριο. Σοφωνία 3:8. Βλέπεις ότι ο προφήτης προγνώριζε ότι και ο τόπος της Αναστάσεως θα επωνομαστεί μαρτύριο. Για ποιο λόγο λοιπόν, όπως και οι υπόλοιπες εκκλησίες, να μην καλείται και ο τόπος αυτός του Γολγοθά και της Αναστάσεως εκκλησία, αλλά μαρτύριο? Ίσως όμως να ονομάζεται έτσι γιατί και ο προφήτης έτσι το ονόμασε, όταν είπε: μέχρι την ημέρα που θα αναστηθώ στο μαρτύριο. Σοφωνία 3:8. Ζήτε. Και ποιος είναι άραγε αυτός που θα αναστηθεί και πιο ξεχωριστό και θαυμαστό γνώρισμα θα μαρτυρεί την Ανάστασή του? Σαφώς στη συνέχεια λίγο παρακάτω ο προφήτης λέει: τότε θα μεταβάλω τις γλώσσες των λαών και θα ενοποιήσω. Σοφωνία 3:9. Και το λέει αυτό επειδή μετά την Ανάσταση με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους μαθητές το χάρισμα των γλωσσών. Πράξεων 2:4. Ώστε να υπηρετούν όλοι το όνομα του Κυρίου κάτω από ένα ζυγό ενωμένοι από την ίδια πίστη και την ίδια λατρεία. Σοφωνία 3:9. Και ποιο άλλο ιστορικό γεγονός κατά τον ίδιο προφήτη θα φανερώνει ότι όλοι οι λαοί θα υπηρετούν το όνομα του Κυρίου κάτω από ένα ζυγό? Από τους πιο απόμακρους ποταμούς της Αιθιοπίας οι λαοί θα μου προσφέρουν θυσία. Σοφωνία 3:10. Γνωρίζεις αυτό που αναφέρεται στις πράξεις τότε που ήρθε ο ευνούχος, ο Αιθίωπας και τα πιο απόμακρα, από τα πιο απόμακρα ποτάμια της Αιθιοπίας? Πράξεων 8:27. Όταν λοιπόν και την ώρα της Αναστάσεως και του τόπου το ιδίωμα και τα σημεία μετά την Ανάσταση μας αναφέρουν οι γραφές: βεβαιώσου για την Ανάσταση και κανένας να μη σε κλονίσει από το να ομολογείς ότι ο Χριστός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Είπε: έχεις όμως και άλλη μαρτυρία στον 87ο ψαλμό, όπου ο Χριστός είπε με τα λόγια των προφητών: διότι αυτός ο ίδιος που τότε μιλούσε μετά, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε στη γη. Κύριε, σύ που είσαι ο Θεός και σωτήρας μας, φώναξα προς εσένα οικετευτικά ολόκληρη την ημέρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ψαλμός 87:2. Και μετά από λίγο λέει: κατάντησα σαν ένας άνθρωπος αβοήθητος, ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς. Ψαλμός 87:5. Δεν είπε κατήντησα άνθρωπος αβοήθητος, αλλά σαν άνθρωπος αβοήθητος, διότι σταυρώθηκε όχι από αδυναμία, αλλά με τη θέλησή του. Και ο θάνατος δεν προήρθε από κάποια εκούσια ασθένειά του. Συγκαταρρυθμήθηκα με τους νεκρούς που κατεβαίνουν στο λάκκο του τάφου. Ψαλμός 87:5. Και ποιο είναι εκείνο το σημείο που θα μπορούσα αυθεντικά να μας βεβαιώσει ότι όλα αυτά αναφέρονται στον Κύριο? Είναι το απομάκρυνε στους γνωστούς μου από κοντά μου. Ψαλμός 87:9. Διότι φύγανε μακριά οι μαθητές την ώρα του πάθους. Μήπως θα επιτελέσεις τα θαύματά σου στους νεκρούς? Ψαλμός 87:11. Έπειτα λίγο παρακάτω: γι' αυτό και εγώ, Κύριε, φώναξα οικετευτικά προς εσένα και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφτάσει. Ψαλμός 87:14. Βλέπεις που μας φανερώνουν οι προφήτες τον αρμόδιο καιρό που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και για το πάθος και για την Ανάσταση του Κυρίου. Θήτη. Και από πού αναστήθηκε ο Σωτήρας? Λέει το άσμα ασμάτων: σήκω η αγαπητή μου και έλα. Άσμα 2:10. Και στο επόμενο: στη στέγη της πέτρας. Άσμα 2:14. Στέγη της πέτρας εννοεί αυτό το βαθούλεμα που έμοιαζε σαν προστέγασμα και υπήρχε τότε μπροστά στη θύρα του Σωτηρίου μνήματος, λαξευμένο πάνω στην ίδια την πέτρα, καθώς συνηθίζουν εδώ να κάνουν μπροστά στα μνήματα. Τώρα δεν φαίνεται, επειδή αφαιρέθηκε αυτό το προστέγασμα, για να έχουμε την παρούσα καλεσθησία, διότι πριν να το εξοραίσει η καλή διάθεση του βασιλιά αυτό το μνήμα, υπήρχε προστέγασμα μπροστά στην πέτρα. Αλλά πού είναι η πέτρα που έχει το προστέγασμα? Άραγε στα μέσα της πόλεως βρίσκεται, ή στα τείχη ή στα εξωτερικά περιτυχίσματα της πόλεως? Και σε ποιο μέρος από τα δύο, στα αρχαία τείχη ή στο προτύχισμα που έγινε αργότερα? Λέει λοιπόν το άσμα: στο προστέγασμα της πέτρας που εφάπτεται στο προτύχισμα. Άσμα 2:14.
Γιώτα, ποια εποχή αναστήθηκε ο Σωτήρας? Άραγε ήταν καλοκαίρι ή άλλη εποχή, στο ίδιο βιβλίο, στο Άσμα Ασμάτων, λίγο πιο πριν από αυτά που προηγουμένως αναφέραμε, λέει: «Ο χειμώνας πέρασε. Πέρασε πια η εποχή των βροχών. Το νερό ξαναμαζεύεται στα σύννεφα. Τα λουλούδια έκαναν την εμφάνισή τους στη γη. Ο καιρός του κορφολογήματος ήρθε. Άσμα 2, 11, 12. Αυτή λοιπόν δεν είναι η εποχή που η γη είναι γεμάτη λουλούδια και αμπελουργοί κορφολογούν τα αμπέλια? Βλέπεις ότι μας λέει πως έχει περάσει ο χειμώνας? Ο μήνας λοιπόν που αναφέρει ότι ήταν τότε είναι ο Απρίλιος, επομένως ήταν άνοιξη. Η εποχή ήταν αυτή που ήταν ο πρώτος μήνας για τους Εβραίους, όπου γιορτάζεται η εποχή του Πάσχα και από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης συμβολικά προτύπωνη το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, το οποίο είναι το πραγματικό πέρασμα από τη φθορά στην αυθαρσία, η πραγματική νίκη κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Μια τέτοια εποχή δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τότε ήταν που ο Θεός είπε: «Από την ξέρη γη να βγουν όλα τα είδη της χλώης και της θαμνώδους βλάστησης, και το κάθε είδος από αυτά ας έχει το δικό του σπόρο, ώστε το ίδιο να διαιωνίζεται χωρίς να χάνει τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του». Γένεσης 1, 11. Και τώρα, όπως βλέπεις, κάθε φυτρωμένο φυτό σχηματίζει τους σπόρους του, και όπως τότε ο Θεός δημιούργησε τον ήλιο και τη σελήνη και όρισε κατά τέτοιο τρόπο την τροχιά τους, ώστε σε μία ορισμένη χρονική περίοδο να έχουν ίση διάρκεια τη νύχτα και την ημέρα, έτσι και πριν λίγες ημέρες είχαμε ημερία. Τότε είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή μας». Γένεσης 1:26. Και έλαβε ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και το καθομοίωσε. Το αμαύρωσε με την παρακοή. Την εποχή λοιπόν που το έχασε τούτο, την ίδια εποχή έγινε και η διόρθωση. Την ίδια εποχή δηλαδή που ο άνθρωπος με την παρακοή διώχτηκε από τον Παράδεισο, την ίδια εποχή και αυτός που πίστεψε με την υπακοή εισήλθε πάλι στον Παράδεισο. Την ίδια λοιπόν εποχή που έπεσε ο άνθρωπος, την ίδια και σώθηκε. Την άνοιξη, τότε που ανθίζουν τα φύτα και γίνεται το κορφολόγημα. Άσμα 2, 12. Ιώτα, ο τόπος της ταφής ήταν κήπος και άμπελος, ήταν αυτός που φυτεύτηκε. Μας το είχε πει: «Εγώ είμαι άμπελος», Ιωάννου 15:1. Φυτεύτηκε φυσικά στη γη για να εκριζωθεί η κατάρα που δόθηκε εξαιτίας του Αδάμ. Η γη είχε καταδικαστεί να φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Γένεσης 3:18. Βλάστησε από τη γη αληθινή άμπελος για να βρει τόπο αυτό που είχε γραφεί: «Αλήθεια από τη γη ανέτειλε και από τον ουρανό κατέβηκε δικαιοσύνη». Ψαλμός 84:12. Και τι πρόκειται να είπε εκείνος που ενταφιάστηκε στον κήπο? «Τρίγησα την ευωδιαστή σμύρνα μου και τα αρώματά μου». Άσμα 5:1. Και σε άλλο σημείο: «Σμύρνα και αλόη με όλα τα άλλα εξαίρετα αρώματα». Άσμα 4:14. Αυτά είναι βέβαια τα σύμβολα του ενταφιασμού. Και στο Ευαγγέλιο έχει γραφεί: «Ήρθαν οι γυναίκες από το μνήμα φέρνοντας μαζί τους τα αρώματα που ετοίμασαν». Λουκά 24:1. Και ο Νικόδημος ήρθε κρατώντας μείγμα σμύρνας και αλόης. Ιωάννου 19:39. Και στη συνέχεια στο ίδιο βιβλίο έχει γραφεί: «Έφαγα τον άρτο μου μαζί με και με το μέλι μου». Άσμα 5:1. Το πικρό το έφαγε πριν το πάθος και το γλυκί μετά την Ανάσταση. Έπειτα λέγει: «Αναστημένος πια εισήλθε ανάμεσα από τις κλειστές πόρτες». Ιωάννου 20:19-26. «Αλλά αμφέβαλαν για αυτόν διότι νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα». Λουκά 24:37. Εκείνος όμως τους είπε: «Ψηλαφίστε με και θα δείτε». Λουκά 24:39. «Βάλτε τα δαχτυλάδες σας στο σημάδι που έχουν αφήσει τα καρφιά». Ιωάννου 20:25. Πράγμα που επιζητούσε αργότερα ο Θωμάς να κάνει. Και ενώ ακόμα αυτοί δεν πίστευαν από τη χαρά τους και θαύμαζαν, τους είπε: «Έχετε εδώ τίποτα φαγόσιμο?» Και αυτοί τότε του έδωσαν ένα μέρος από ψητό ψάρι και κυρίθρα από μελίσι. Λουκά 24:41-42. Βλέπεις πως εκπληρώθηκε αυτό που είπε: «Έφαγα τον άρτο μου μαζί με το μέλι μου». Άσμα 5:1. Γιώτα βήτα. «Αλλά πριν να εισέλθει ανάμεσα από τις κλειστές πόρτες». Ιωάννου 20:19-26.
Οι θαυμάσιες εκείνες και οι ανδρείες γυναίκες τον ζητούσαν. Ζητούσαν τον ημφίο και θεραπευτή των ψυχών τους. Ήρθαν οι ευλογημένες εκείνες στον τάφο, Ματθαίου 28:11, και ζητούσαν τον αναστημένο. Και τα δάκρυα από τα μάτια τους ακόμα έσταζαν, ενώ θα έπρεπε μάλλον να εφραίνονται και να χορεύουν για τον αναστημένο Χριστό. Ήρθε η Μαρία, Ματθαίου 28:1, και τον ζητούσε κατά το Ευαγγέλιο και δεν τον έβρισκε, αλλά στη συνέχεια άκουσε από τους αγγέλους ότι αναστήθηκε και κατόπιν είδε το Χριστό. Μήπως όμως και αυτά τα βρίσκουμε κάπου γραμμένα? Λέει στο άσμα των ασμάτων: «Στην κλίνη μου τη νύχτα ζήτησα κάποιον που αγάπησε η ψυχή μου». Άσμα 3:1. Ποια ώρα? «Στην κλίνη μου τη νύχτα ζήτησα αυτόν που αγάπησε η ψυχή μου». Άσμα 3:1. Η Μαρέα λέει: «Ήρθε ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι». Ιωάννου 21. «Στην κλίνη μου ενώ εγώ ήμουν τη νύχτα τον ζήτησα, αλλά δεν τον βρήκα πουθενά». Άσμα 3:1. Και στο Ευαγγέλιο λέει η Μαρία: «Σήκωσαν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Ιωάννου 20:13. Οι άγγελοι όμως που τότε βρίσκονταν στο κενό μνημείο τις βοήθησαν να γνωρίσουν όσα αγνοούσαν. Τους έλεγαν λοιπόν: «Τι ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Όχι μόνο αναστήθηκε, αλλά ανέστησε με τη δύναμή του και άλλους νεκρούς». Αυτοί όμως τα αγνοούσε αυτά, και για το λόγο αυτό το άσμα των ασμάτων, θέλοντας να την αντιπροσωπεύσει, παρουσιάζεται να λέει στους αγγέλους: «Μήπως είδατε αυτόν που αγάπησε η ψυχή μου? Αλλά λίγο είχα όταν απομακρύνθηκα από αυτούς». Άσμα 3:3-4. Δηλαδή τους δύο αγγέλους, και βρήκα αυτόν που αγάπησε η ψυχή μου. Τον κράτησα και δεν τον άφησα. Άσμα 3:4. Γιώτα γάμα. Μετά όμως από την οπτασία των αγγέλων, ο Ιησούς ήρθε και παρουσιάστηκε μόνος του, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και να, ο Ιησούς συνανέστησε τις γυναίκες λέγοντας: «Χαίρετε». Και αυτές έτρεξαν προς αυτόν και κράτησαν τα πόδια του. Ματθαίου 28:9. Κράτησαν αυτόν για να εκπληρωθεί αυτό που είπε στο άσμα: «Θα τον κρατήσω και δεν θα τον αφήσω πια». Άσμα 3:4. Ασθενικό ήταν της γυναίκας το σώμα, ανδρείο όμως το φρόνημά της. Το νερό πολύ, αλλά δεν έσβησε την αγάπη, ούτε οι ποταμοί την έπνιξαν. Άσμα 8:7. Νεκρός ήταν ο ποθούμενος, αλλά δεν σβήστηκε η ελπίδα της Αναστάσεως. Και ο άγγελος λέει προς αυτές πάλι: «Μη φοβάστε εσείς». Ματθαίου 28:5. «Δεν λέω στους στρατιώτες μη φοβάστε, αλλά σε εσάς. Εκείνοι ας φοβηθούν, ώστε με την εμπειρία αυτή να μάθουν και να δώσουν μαρτυρία και να πούν: αληθινά ήταν Υιός Θεού». Ματθαίου 27:54. Εσείς δεν χρειάζεται να φοβάστε, διότι η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Α Ιωάννου 4:18. Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές ότι αναστήθηκε. Ματθαίου 28:7. Και αναχωρούν εκείνες γεμάτες χαρά και φόβο. Ματθαίου 28:8. Μάρκου 16:8. Μήπως και αυτό είναι κάπου γραμμένο? Λέει λοιπόν ο δεύτερος ψαλμός που εξαγγέλει το πάθος του Χριστού: «Δουλέψατε στον Κύριο με φόβο και ας αγαλιάσει η ψυχή σας με τρόμο». Ψαλμών 2:11. Να αγαλιάσει δηλαδή η ψυχή σας για τον αναστημένο Κύριο, αλλά με τρόμο. Και λέει: «Με τρόμο για το σεισμό που έγινε και τον άγγελο που φανερώθηκε σαν αστραπή». Σφράγισαν βέβαια οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τον τάφο με την άδεια και τη βοήθεια του Πιλάτου. Οι γυναίκες όμως είδαν τον αναστημένο Χριστό, και γνωρίζοντας ο Ισαΐας την αβάσιμη και άκαρπη πίστη των αρχιερέων από τη μία και τη σταθερότητα της πίστης των γυναικών από την άλλη, λέει: «Ελάτε εδώ εσείς γυναίκες που είχατε την εμπειρία της θέας του Ιησού, διότι ο λαός αυτός είναι λαός χωρίς σύνεση». Ισαΐα 27:11. Οι αρχιερείς δεν συνετίζονται και οι γυναίκες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τον Κύριο. Όταν δε πάλι γύρισαν στην πόλη οι στρατιώτες και ανέφεραν στους αρχιερείς όσα είχαν γίνει, Ματθαίου 28:11, αυτοί τους απάντησαν: «Να πείτε στους μαθητές του, να πείτε πως οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του, ενώ εμείς κοιμόμαστε». Ματθαίου 28:13. Επομένως, πολύ καλά ο προφήτης Ισαΐας προφήτεψε και αυτή την ενέργεια των αρχιερέων και έβαλε στο στόμα των στρατιωτών να τους λένε αυτά τα λόγια: «Εσείς μας ζητάτε να πλανήσουμε το λαό του Θεού μια ακόμα φορά». Ισαΐα 3:10.
εξεγέρθηκε ο Αναστάσης και με ένα ποσό χρημάτων εξαγόρασαν τους στρατιώτες. Δεν μπορούν όμως να πάρουν με το μέρος τους και τους τωρινούς βασιλείς. Και τότε βέβαια οι στρατιώτες χάρη των χρημάτων πρόδωσαν την αλήθεια. Οι τωρινοί όμως βασιλείς χάρη της ευσέβειας κόσμησαν με αργυρές και χρυσές εγκόλυτες παραστάσεις την Αγία αυτή Εκκλησία της Αναστάσεως του Θεού, όπου βρισκόμαστε, και την λάμπριναν με κοιμήλια από χρυσό και ασήμι και άλλους πολύτιμους λίθους. Και αν τυχόν ακούσει ο ηγεμόνας κάτι από αυτό, εμείς θα τον πείσουμε ότι δεν είναι έτσι. Ματθαίου 28:14. Μπορεί εκείνους να τους πείθετε, την οικουμένη όμως ολόκληρη δεν μπορείτε να την πείσετε. Γιατί τότε που ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή καταδικάστηκαν οι φύλακες. Και τώρα δεν καταδικάστηκαν παρόμοια αυτοί που φύλαγαν τον Χριστό. Διότι τότε σε εκείνους έπεσε πάνω τους η καταδίκη του Ηρώδη, επειδή δεν έβρισκαν τρόπο να απολογηθούν λόγω της άγνοιάς του. Αυτοί όμως τώρα, αν και ήξεραν την αλήθεια και την έκρυψαν, χάριν των χρημάτων διασώθηκαν από τους αρχιερείς. Αλλά λίγοι μόνο από τους Ιουδαίους τότε πίστεψαν σε αυτούς. Ενώ ο κόσμος από τότε μέχρι σήμερα έχει δεχτεί και δέχεται το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτοί που έκρυψαν την αλήθεια χάθηκαν, και αυτοί που την δέχτηκαν έζησαν με τη δύναμη του Σωτήρα, που δεν αναστήθηκε μόνο ο ίδιος από τους νεκρούς, αλλά συνανέστησε και άλλους νεκρούς. Για αυτούς σαφώς ο προφήτης Οσιέλ λέει: «Θα μας θεραπεύσει σε 2 μέρες και την 3η μέρα θα ηγερθούμε και θα ζήσουμε μέσα στην παρουσία και τη χάρη του». Οσιέ 6:2. Επειδή λοιπόν δεν πείθουν οι θείες γραφές τους αντιδραστικούς και αντιρρησίες Ιουδαίους, οι οποίοι ξεχνούν όλα όσα είναι γραμμένα και αντιλένε σχετικά με την Ανάσταση του Ιησού, θα ήταν καλό αυτούς κάπως έτσι να τους αντικρούσουμε. Για ποιο λόγο, ενώ υποστηρίζεται ότι ο Ελισσαίος και ο Ηλίας ανέστησαν νεκρούς για την Ανάσταση του Σωτήρα μας, αντιδράτε? Αντιδράτε διότι δήθεν τώρα δεν έχουμε μάρτυρες για να μας βεβαιώσουν τα λεγόμενα? Φέρτε μας λοιπόν κι εσείς μάρτυρες για τα γεγονότα που έγιναν τότε. Αλλά θα πείτε ότι εκείνο έχει γραφεί και τούτο όμως έχει γραφεί. Γιατί λοιπόν το ένα το αποδέχεστε και το άλλο το απορρίπτετε? Οι Εβραίοι τα έγραψαν εκείνα και οι Απόστολοι όλοι τους ήταν Εβραίοι. Γιατί λοιπόν δεν πιστεύετε στους Ιουδαίους? Ο Ματθαίος που έγραψε το Ευαγγέλιο το έγραψε στην εβραϊκή γλώσσα. Και ο Παύλος ο Απόστολος ήταν Εβραίος από Εβραίους. Φιλιππισίων 3:5. Και οι 12 Απόστολοι πάλι από τους Εβραίους κατάγονταν. Έπειτα 15 Ιεροσολυμίτες επίσκοποι από τους Εβραίους διαδοχικά κατέλαβαν το θρόνο αυτής της επισκοπής. Για ποιο λόγο λοιπόν αποδέχεστε τα δικά σας και τα δικά μας τα απορρίπτετε, ενώ και αυτά είναι γραμμένα από τους Εβραίους τους δικούς σας? Γιώτα σύμπο. Αλλά είναι αδύνατο, λέει, κάποιος να αναστηθούν νεκροί. Και όμως ο Ελισσαίος ανέστησε 2 φορές, και ενώ ζούσε και όταν πέθανε. Έπειτα πιστεύουμε ότι ενώ ο Ελισσαίος ήταν νεκρός, μόλις του έριξαν πάνω του εκείνο τον άλλο νεκρό και τον ακούμπησε, αναστήθηκε, και ο Χριστός δεν μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς. Αλλά στην περίπτωση του Ελισσαίου, ο νεκρός μόλις τον ακούμπησε αναστήθηκε, και αυτός που τον ανέστησε έμεινε νεκρός. Εδώ όμως ο ίδιος ο νεκρός, ο δικός μας και πολλοί άλλοι που ούτε καν τον ακούμπησαν αναστήθηκαν. Διότι πολλά σώματα πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν, και όταν βγήκαν από τα μνήματα μετά την Ανάστασή του, ήρθαν στην Αγία Πόλη, εννοεί βέβαια αυτή την οποία τώρα εμείς βρισκόμαστε, και παρουσιάστηκαν σε πόλους. Ματθαίου 27:52-53. Ανέστησε λοιπόν και ο Ελισσαίος νεκρό, αλλά δεν έγινε κύριος της οικουμένης. Ανέστησε και ο Ηλίας νεκρό, αλλά δεν φεύγουν τα δαιμόνια στο κόσμο του ονοματός του. Δεν δυσφήμουμε τους προφήτες, αλλά με αυτά που λέμε συμβάλλουμε στο να δοξολογείται περισσότερο ο δικός τους δεσπότης. Ούτε πολύ επιθυμούμε να δώσουμε κύρος και ιεροπρέπεια σε όσα λέμε εμείς, με το να θεωρήσουμε τις δικές τους μαρτυρίες επουσιοδέστερες και ανίσχυρες, διότι και τα δικά τους δικά μας είναι.
αλλά από τις μαρτυρίες που υπάρχουν σε αυτούς επιβεβαιώνουμε τις δικές μας θέσεις. Γιώτα Ζήτα. Μας φέρνουν όμως κι άλλο επιχείρημα, ότι ο νεκρός που ανέστησε τότε όντας στη ζωή ο προφήτης είχε μόλις πεθάνει. Αποδείξτε μας λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί νεκρός τηρήμερος. Και αν είναι δυνατόν ποτέ άνθρωπος που τον έθαψαν να αναστηθεί μετά από 3 μέρες. Και την απόδειξη που ψάχνουμε να βρούμε για όλα αυτά που μας τη δίνει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς στο Ευαγγέλιο λέγοντας: όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 ημέρες και 3 νύχτες. Ματθαίου 12:40, Ιωάννη 2:1. Καθώς δε εξέταζα τη διήγηση αυτή του Ιωνά, βρήκα ότι η ζωή του έχει πολλά σημεία όμοια με τη ζωή του Ιησού. Δηλαδή ο Ιησούς στάλθηκε από τον Πατέρα να κηρύξει μετάνοια, αλλά και ο Ιωνάς ανέλαβε μια τέτοια αποστολή. Μόνο που ο Ιωνάς προσπάθησε να την αποφύγει από σχετική άγνοια, ενώ ο Κύριος με τη θέλησή του ήρθε στη γη για να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Ο Ιωνάς κοιμόταν στο πλοίο και ροχάλιζε, Ιωάννου 1:5. Ενώ στη θάλασσα είχε ξεσπάσει τρικυμία μεγάλη. Και ο Ιησούς πάλι, ενώ κατά το σχέδιο της Θείας Οικονομίας κοιμόταν, σήκωσε η θάλασσα μεγάλα κύματα για να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα τη θαυμαστή μετά τη θαυμαστή κατάπαυση των κυμάτων τη δύναμη αυτού που κοιμόταν. Στον Ιωνά έλεγαν: «Συ, τι ροχαλίζεις, σήκω να παρακαλέσεις το Θεό σου, μήπως μας σώσει από την καταιγίδα». Ιωνά 1:6. Και εδώ λένε στο Δεσπότη: «Κύριε, σώσε μας». Ματθαίου 8:25. «Εκεί παρακάλεσε το Θεό σου, και εδώ σώσε μας». Και ο Ιωνάς τους είπε: «Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα και θα κοπιάσει η τρικυμία». Ιωάννου 1:12. Και εδώ: «Εκείνος δε επέπληξε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη». Ματθαίου 8:26. «Και ο μεν Ιωνάς ρίχτηκε στην κοιλιά του κήτους, ενώ ο Σωτήρας μας κατέβηκε εκούσια εκεί που είναι το νοητό κήτος του θανάτου, δηλαδή στον Άδη, και κατέβηκε εκούσια για να ξαναδώσει ο θάνατος στη ζωή όσους είχε καταπιεί σύμφωνα με αυτό που βρίσκουμε στη γραφή. Εγώ από τα χέρια του Άδη θα τους απαλλάξω και από τα χέρια του θανάτου θα τους λυτρώσω». Ουσία 13-14. Γιώτα Ήτα, αφού όμως φτάσαμε σε αυτό το σημείο του λόγου, ας εξετάσουμε ποιο από τα δύο είναι δυσκολότερο: να αναστηθεί άνθρωπος που θαύτηκε στη γη ή άνθρωπος που κατέβηκε στην κοιλιά του κήτους να μη σαπίσει παρόλη τη μεγάλη θερμόπιτη που επικρατεί εκεί. Ποιος δεν το ξέρει από τους ανθρώπους ότι έχει τόσο υψηλή θερμοκρασία το εσωτερικό της κοιλιάς ενός ζώου, ώστε κόκαλο όταν αν καταπιεί να σαπίσουν? Πώς λοιπόν ο Ιωνάς, όντας στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, δεν σάπισε? Ή πώς, αφού είναι στη φύση όλων των ανθρώπων να μην μπορούν να ζήσουν χωρίς να αναπνέουν αέρα φυσικό και καθαρό, εκείνος έζησε 3 ημέρες χωρίς να αναπνέει τέτοιο αέρα? Αλλά την έχουν έτοιμη την απάντηση οι Ιουδαίοι και λένε: «Συνόδεψε τον Ιωνά η δύναμη του Θεού, καθώς κατέβαινε παράσσοντας προς τον Άδη». Δηλαδή στο δούλο του τον αγαπητό, στέλνοντας τη δύναμή του ο Κύριος, του παρέχει τη δυνατότητα να ζήσει, και αυτός ο ίδιος δεν μπορεί άραγε να δώσει στον εαυτό του αυτή τη δύναμη? Εάν είναι πιστευτό το του Ιωνά, τότε είναι πιστευτό και το του Ιησού. Εάν του Ιησού, το του Ιησού είναι απίστευτο, τότε και του Ιωνά είναι απίστευτο. Για μένα βέβαια και τα δύο είναι πιστευτά, διότι πιστεύω ότι και ο Ιωνάς διαφυλάχτηκε, αφού όλα είναι δυνατά για το Θεό. Ματθαίου 19:26. Αλλά και ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Α Κορινθίους 15:20 κλπ. Και έχω πολλές μαρτυρίες για την Ανάσταση από τις Άγιες Γραφές και από όσα μέχρι σήμερα έχει ενεργήσει ο αναστημένος Χριστός. Αυτός που ενώ κατέβηκε μονάχος στον Άδη, ανέβηκε πολλαπλάσιος, συντροφευόμενος από πολλούς άλλους, διότι εκείνος καταδέχτηκε να πεθάνει και πολλά σώματα πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν με τη δύναμή του. Ματθαίου 27:52. Γιώτα Θήτα,
τρομοκρατήθηκε ο θάνατος, βλέποντας ένα νεκρό που δεν έμοιαζε καθόλου με τους άλλους νεκρούς, να έχει κατέβει στον Άδη, να μην είναι δεμένος με τα δεσμά με τα οποία ήταν δεμένοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Για ποιο λόγο θυρωρεί του Άδη, μόλις τον είδατε ζαρώσατε από το φόβο σας? Ιώβ 38:17. Τι φόβος ασυνήθιστος είναι αυτός που σας κυρίεψε? Έφυγε ο θάνατος από τη φυγή και με τη φυγή του καταντροπιάστηκε για τη δειλία του. Έτρεχαν κοντά στον Κύριο οι Άγιοι Προφήτες και ο Μωυσής νομοθέτης, ο νομοθέτης, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ και ο Ισαΐας, καθώς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος έδωσε κατά την επίγεια ζωή του μαρτυρία σε όλους για αυτόν και είπε: «Συ είσαι αυτός που πρόκειται να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλον ως λυτρωτή μας?» Ματθαίου 11:3. Λυτρώθηκαν λοιπόν οι δίκαιοι που τους είχε καταπιεί ο θάνατος, διότι έπρεπε αυτός που προφητεύτηκε και κηρύχθηκε βασιλιάς του ουρανού και της γης, από τους δικαίους αυτούς και τους προφήτες, αυτός να γίνει ο λυτρωτής όλων αυτών των καλών και πιστών κηρύκων του. Έπειτα καθένας από τους δικαίους εκείνους έλεγε: «Πώς είναι θάνατε η νίκη σου, πού είναι θάνατε η νίκη σου, πού είναι Άδη το κεντρί σου?» Α Κορινθίων 15:55. «Μας λύτρωσε λοιπόν αυτός και νικώντας εσένα, χάρισε την νίκη και σε όλους εμάς». Ο προφήτης Ιωνάς, όταν προσευχόταν και έλεγε μέσα στην κοιλιά του κήτους: «Οικέταψα τον Κύριο στη θλίψη μου», Ιωνά 2:3. Μέσα από την κοιλιά του Άδη, Ιωνά 2:3, λειτουργούσε σαν προτύπωση προφητική του Κυρίου και σωτήρας μας Ιησού, και είναι βέβαιο ότι αυτά τα έλεγε μέσα από την κοιλιά του κήτους. Αλλά ενώ βρισκόταν μέσα εκεί, λέει ότι βρίσκεται μέσα στον Άδη. Ακριβώς γιατί προτύπωνε τον Χριστό που επρόκειτο να κατέβει στον Άδη. Ύστερα μετά από κάποια άλλα λόγια λέει: «Εκπροσωπώντας τον Χριστό και προφητεύοντας καθαρότατα, βυθίστηκε η κεφαλή μου στο χάσμα δύο βουνών», Ιωνά 2:6. Και όμως ήταν στην κοιλιά του κήτους. «Σε ποια βουνά λοιπόν είσαι χωμένος? Αλλά γνωρίζω», λέει, «ότι αυτό που τώρα ζω το ζω σαν προφητική προτύπωση εκείνου που θα ζήσει, αυτός ο οποίος πρόκειται να ταφεί στο μνήμα το λαξευτό στην πέτρα». Και όταν στη θάλασσα ο Ιωνάς λέει: «Κατέβηκα στη γη», Ιωνά 2:7, το λέει επειδή με το πάθημά του προτύπωνε προφητικά τον Χριστό που κατέβηκε στην καρδιά της γης, Ματθαίου 12:40. Και επειδή προείδε τα σχετικά με τους Ιουδαίους που προσπάθησαν να μεταπείσουν τους στρατιώτες να πούν ψέματα ότι δήθεν έκλεψαν το σώμα του οι μαθητές, Ματθαίου 28:13, λέει: «Αυτοί που προσκυνούν τα μάταια και τα ψεύδι εμπράχτως παρετήθηκαν από το να ζητούν το έλεος του Θεού», Ιωάννου 2:9, «διότι ήρθε εκείνος που τους ελεούσε και σταυρώθηκε δίνοντας το αίμα του το τίμιο για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, και μετά αναστήθηκε και εκείνοι είπαν: «Πέστε τους ότι έκλεψαν το σώμα του», Ματθαίου 28:13, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι πραγματικά λατρεύουν την ψευτιά και την ατιμία, Ιωνά 2:9. Για την Ανάστασή του όμως αναφέρει και ο Ισαΐας λέγοντας: «Εκείνος που ανεβάζει από τη γη και ανασταίνει τον ποιμένα, τον προβάτων το μέγα», Ισαΐα 63:11, Εβραίων 13:20, πρόσθεσε «τον μέγα», για να μην θεωρηθεί ισότιμος με τους προηγούμενους ποιμένες. Κάπα α, έχοντας λοιπόν εμείς τις προφητείες, ας είμαστε καλοστηριγμένοι στην πίστη. Ας πέφτουν όσοι πέφτουν εξαιτίας της απιστίας τους, αφού έτσι το θέλουν. Εσύ όμως στηρίχθηκες πάνω στην πέτρα της πίστεως σχετικά με την Ανάσταση. Πρόσεξε να μην σε πείσει ποτέ αιρετικός να δεχτείς βλαστήμους λογισμούς για την Ανάσταση. Διότι μέχρι και σήμερα οι μανιχαίοι λένε ότι είναι φανταστική και ψεύτικη η Ανάσταση του Σωτήρα. Και δεν ακούνε τον Παύλο που γράφει: «Εκείνος που γεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ κατά σάρκα», Ρωμαίων 1:3, και παρακάτω: «Αναστήθηκε εκ νεκρών αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας», Ρωμαίων 1:4. Και πάλι αλλού αποτείνεται προς τους ίδιους και τους λέει: «Μην μπεις μέσα στην καρδιά σου ποιος θα ανέβει στον ουρανό», Ρωμαίων 16, παραμείων 34. «Ή ποιος θα κατέβει στην Άβυσσο για να ανεβάσει, δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς», Ρωμαίων 10:7. Αλλά και αλλού έχει γράψει παρόμοια για να μας ασφαλίσει από την απιστία.
Να θυμάσαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος από τους νεκρούς. Β. Τιμωθέου 2:8. Και πάλι, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι χωρίς νόημα το κήρυγμά μας και η πίστη μας έχει χάσει το ουσιαστικότερο περιεχόμενό της. Θα θεωρηθούμε δε και ψευδοπροφήτες του Θεού, επειδή δώσαμε μαρτυρία ότι ανέστησε τον Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε. Α. Κορινθίων 15, 14-15. Και παρακάτω λέει, ο Χριστός όμως πραγματικά αναστήθηκε εκ νεκρών, η απαρχή όσων έχουν πεθάνει. Α. Κορινθίων 10-20. Και φανερώθηκε στον Κυφά και έπειτα στους 12 μαθητές. Α. Κορινθίου 15:5. Αν λοιπόν δεν πιστεύεις τον ένα μάρτυρα, έχεις 12 μάρτυρες, αλλά εμφανίστηκε μία άλλη φορά και σε άλλους περισσότερους από 500 αδελφούς. Α. Κορινθίου 15:6. Αν δεν μπορούν να πιστέψουν τους 12, τότε ας παραδεχτούν τη μαρτυρία των 500. Μετά φανερώθηκε στον Ιάκωβ. Α. Κορινθίου 15:7. Που ήταν ο αδελφός του και πρώτος επίσκοπος της παροικίας αυτής. Σε έναν τέτοιο επίσκοπο που είδε άμεσα, προσωπικά και πραγματικά τον Ιησού Χριστό αναστημένο, εσύ ο μαθητής του μην απαισθήσεις. Μήπως όμως υποστηρίζεις ότι ο αδελφός του, ο Ιάκωβος, του χαρίστηκε και μας έδωσε αβάσιμη μαρτυρία για την Ανάστασή του. Άκου λοιπόν, τελευταία εμφανίστηκε και σε μένα. Α. Κορινθίους 15:8. Στον Παύλο τον εχθρό του. Ποια τώρα μαρτυρία όταν δίνεται από εχθρό για τέτοιο θέμα θεωρείται αμφίβολη? Εγώ που ήμουν πριν διώχτης του, τώρα σας φέρνω την καλή αγγελία της Αναστάσεως. Κ.Β. Πολλοί είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρα. Τη νύχτα και το φως το πανσέλινο, διότι ήταν η 16η νύχτα και το φεγγάρι ήταν ο λόγιο μου. Η ταφόπετρα που δέχτηκε τον Κύριο κάτω από τη σκέπη της και ο λαξευτός βράχος που θα εναντιωθεί και θα ξεμπροστιάσει τους Ιουδαίους, διότι αυτός είδε τον Κύριο, ο λίθος που κύλησαν τότε μπροστά στο μνήμα, ο οποίος βρίσκεται εκεί και μέχρι σήμερα μαρτυρεί την Ανάσταση. Οι άγγελοι του Θεού που ήταν παρόντες έδωσαν και αυτή μαρτυρία για την Ανάσταση του Μονογενούς. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Θωμάς και άλλοι, όλοι οι άλλοι Απόστολοι, από τους οποίους μερικοί έτρεξαν στο μνήμα και είδαν τα σάβανα της ταφής με τα οποία τον είχαν τυλίξει προηγουμένως και βρισκόταν μέσα στον τάφο μετά την Ανάσταση, ενώ άλλοι ψηλάφισαν τα χέρια του και τα πόδια του. Λουκά 24:39. Και είδαν τα σημάδια από τα καρφιά. Ιωάννου 20:25. Όλοι όμως απόλαυσαν το σωτήριο φύσημα και καταξιώθηκαν να συγχωρούν αμαρτίες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και οι γυναίκες που κράτησαν τα πόδια του όταν τους εμφανίστηκε και έζησαν το μέγεθος του σεισμού και είδαν τη λάμψη του Αγγέλου, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, είναι και αυτές μάρτυρες της Αναστάσεως. Αλλά και τα σάβανα που φορούσε, Λουκά 24:12, τα οποία τάφησε εκεί καθώς αναστήθηκε, ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως. Οι στρατιώτες και τα αργύρια που δόθηκαν, ο τόπος αυτός που ακόμα και τώρα μπορεί κανείς να τον δει και ο Άγιος αυτός ναός που οικοδομήθηκε από τη φιλόχριστη προαίρεση εκείνου του αξιωμακάριστου βασιλιά Κωνσταντίνου και που όπως και τώρα τον βλέπεις έχει τόσο θαυμάσια διακοσμηθεί. Κ.Γ. Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η Ταβιθά που αναστήθηκε από τους νεκρούς στο όνομά του. Πράξεων 9:40. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε αφού ακόμα και το όνομά του ανέστησε νεκρούς? Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η θάλασσα, όπως και οι προηγουμένως άκουσες. Το μαρτυρεί και η άγρα των ψαριών και η ανθρακιά που ήταν αναμένη στην ακρογιαλιά και το ψάρι που έβαλαν πάνω της να ψηθεί. Το μαρτυρεί και ο Πέτρος, αυτός που την ώρα του πάθους του είχε αρνηθεί, μετά όμως τρεις φορές ομολόγησε την αφοσίωσή του και διατάχθηκε να ποιμάνει τα ανανοητά πρόβατα. Ιωάννου 21:16. Υπάρχει μέχρι σήμερα ο Ελαιώνας που ακόμα και τώρα δείχνει στους πιστούς όχι μόνο αυτόν που ανέβηκε πάνω στις νεφέλες, αλλά και την πύλη της ανόδου, την ουράνια. Διότι είναι γνωστό πως από τον ουρανό κατέβηκε στη Βηθλεέμ και από το έρεος των Ελαιών ανέβηκε στους ουρανούς. Από τη Βηθλεέμ άρχισε τους αγώνες για χάρη των ανθρώπων και εδώ στεφανώθηκε για τους αγώνες αυτούς. Έχεις λοιπόν πολλούς μάρτυρες. Έχεις τον τόπο αυτό της Αναστάσεως. Έχεις και τον τόπο της Αναλήψεως που βρίσκεται ανατολικά μας.
Έχεις μάρτυρες τους αγγέλους που έδωσαν τη μαρτυρία τους εκεί και την εφέλη πάνω στην οποία αναλήφθηκε. Έχεις ακόμα και τους μαθητές που γύρισαν από εκεί μετά την ανάληψη. Κάπα δέλτα. Η συνέχεια τώρα της διδασκαλίας της πίστεώς μας με παρακινεί να μιλήσω σχετικά με την ανάληψη του Κυρίου. Αλλά η χάρη του Θεού οικονόμησε να ακούσεις πλήρη την διδαχή χθες που ήταν Κυριακή. Όσο μπορούσε βέβαια να την παρουσιάσει η δική μου αδυναμία στη σύναξη που είχαμε κατ' οικονομία της Θείας Χάριτος πάνω στα αναγνώσματα της ακολουθίας, η οποία περιείχε τα σχετικά με την άδεια του Σωτήρα μας στους ουρανούς. Όσα λέγονταν ήταν για όλους, για το πλήθος όλων των πιστών, αλλά όμως ιδιαίτερα για σένα που είσαι κατηχούμενος. Εκείνο που έχει σημασία είναι το κατά πόσο πρόσεχες σε αυτά που είπαμε χθες. Είναι βέβαιο ότι γνωρίζεις πως το σύμβολο της πίστεως σε ένα από τα άρθρα του σε διδάσκει. Να πιστεύεις τον Κύριο που αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Νομίζω λοιπόν πως θα θυμάσαι πολύ καλά όσα είπαμε. Παρά ταύτα σύντομα και επιγραμματικά, και τώρα θα σου θυμίσω όσα είχαμε πει. Να θυμάσαι το χωρίο των ψαλμών που λέει μέσα Αθήνη. Ανέβηκε ο Θεός στον ουρανό μέσω ολολογμών. Ψαλμό 46:6. Και να θυμάσαι ότι και οι θείες δυνάμεις των αγγέλων έλεγαν η μία ή στην άλλη. Ανοίξτε τις πύλες ο άρχοντες, ψαλμός 23:7 κτλ. Να θυμάσαι ακόμα και τον ψαλμό που λέει «Ανέβηκα ψηλά και εχμαλώτησε πλήθος εχμαλώτων», ψαλμός 67:19, Εφεσίων 4:8. Να θυμάσαι και τον προφήτη που είπε για τον Κύριο «Αυτός που έχει ετοιμάσει την ανάβασή του στον ουρανό», Αμός 9:6. Και όλα τα άλλα που είπαμε χθες για να απαντήσουμε στις αντιρρήσεις των Ιουδαίων. ΚΕ. Όταν λοιπόν αντιδρούν και παρουσιάζουν την ανάβαση του Σωτήρα στους ουρανούς σαν πράγμα αδύνατο, να θυμάσαι όσα έχουν λεχθεί για τη μετάθεση του προφήτη Αβακούμ. Αν τον Αβακούμ τον μετέφερε άγγελος από την Ιουδαία στη Βαβυλώνα, κρατώντας τον από τα μαλλιά της κεφαλής του, Δανιήλ Βιλ 36, πολύ περισσότερο ο δεσπότης των προφητών και των αγγέλων είχε τη δυνατότητα να κάνει την άνοδό του προς τον ουρανό από το όρος των ελαιών ανεβασμένο στην εφέλη με τη δική του δύναμη. Όταν όμως κάνεις αυτές τις συσχετήσεις, να παρουσιάζεις όσα θαυμαστά στοιχεία είναι όμοια και στις δύο περιπτώσεις, αλλά να προσέχεις και να τονίζεις με έμφαση όσα στοιχεία φανερούν την υπεροχή του δεσπότη, στον οποίο οφείλονται τα θαύματα, διότι αυτούς κάποιος άλλος τους βαστούσε. Ο Κύριος όμως βαστάζει τα πάντα. Να θυμάσαι ότι τον Ενόχ τον μετέθεσε ο Θεός, ενώ ο Ιησούς αναλήφθηκε μόνος του αυτοδύναμα. Να θυμάσαι όσα είπαμε χθες περί του Ηλία, ότι ο Ηλίας δηλαδή αναλήφθηκε με πύρινο άρμα, Δέλτα Βασιλείων 2:11. Ενώ το άρμα το οποίο αναλήφθηκε ο Χριστός δεν ήταν τέτοιο, αλλά το αποτελούσαν άπειρες στρατιές ουρανίων δυνάμεων που τον συνόδευαν δοξολογώντας τον, Ψαλμός 67:18. Και ακόμα να παρατηρήσει ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε προς τα ανατολικά του Ιορδάνη, ενώ ο Χριστός προς τα ανατολικά του χυμάρου των Κέδρων, και ότι ο Ηλίας έφτασε μέχρι τον ουρανό, Δέλτα Βασιλείων 2:11. Ενώ ο Ιησούς έφτασε μέσα στον ουρανό και πάνω από τον ουρανό, Μάρκου 16:19, πράξεων 1:11. Μία άλλη διαφορά είναι ότι ο Μένη Ηλίας είπε πως στο μαθητή του το Πνεύμα το Άγιο θα χαρίσει τα διπλά χαρίσματα, Βασιλείων 2:9, από όσα είχε ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας. Ενώ ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του τη δυνατότητα να λάβουν σε τέτοια πληρότητα το Άγιο Πνεύμα, ώστε όχι μόνο να είναι οι ίδιοι γεμάτοι από αυτό, αλλά και με την επίθεση και μόνο το χεριό τους να μεταδίδουν το Άγιο Πνεύμα σε όσους πιστεύουν. Πράξεων 8:17-18. Κάπα σίγμα. Και όταν με αυτά τα επιχειρήματα παλέψεις προς τους Ιουδαίους, όταν νικήσεις,
προβάλλοντας μαρτύριες παρόμοιας σπουδαιότητας προς τις δικές τους, τότε να έρθεις πια στις μαρτυρίες που δείχνουν την υπεροχή της δόξας του Σωτήρα, ότι δηλαδή αυτοί είναι δούλοι, ενώ εκείνος είναι Υιός του Θεού. Ένας τρόπος να παρουσιάσεις αυτή την υπεροχή είναι να τους θυμίσεις ότι ο δούλος του Χριστού αρπάχθηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Β' Κορινθίους 12, παράγραφος 2. Ενώ ο Ηλίας τώρα έφτασε μέχρι τον πρώτο και ο Παύλος ως τον τρίτο ουρανό. Β' Κορινθίων 12, 2. Ο Χριστός έχει βέβαια αξιωθεί να απολαύσει μεγαλύτερη τιμή από εκείνους. Μην τρέπεσαι να τονίσεις αυτά που αφορούν τους Αποστόλους. Δεν είναι κατώτεροι αυτοί από τον Μωυσή, ούτε έρχονται δεύτεροι μετά από τους προφήτες, αλλά είναι καλοί ανάμεσα στους καλούς και ακόμη καλύτεροι από τους καλούς. Διότι ο Ηλίας μπορεί να λαλήθηκε στον ουρανό, αλλά ο Πέτρος έχει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, αφού είναι εκείνος που άκουσε από τον Κύριο: όσα λύσει στη γη θα είναι λυμμένα και στον ουρανό. Ματθαίου 16:19. Ο Ηλίας έφτασε μέχρι τον ουρανό. Μόνο ο Παύλος όμως στον ουρανό και στον παράδεισο. Διότι έπρεπε οι μαθητές του Ιησού να πάρουν μεγαλύτερη χάρη και άκουσαν έκφραστα λόγια τα οποία δεν επιτρέπεται να επαναλάβει ο άνθρωπος που τα άκουσε σε άλλο άνθρωπο. Β' Κορινθίων 12:4. Κατέβηκε όμως ο Παύλος από εκεί πάλι, όχι γιατί ήταν ανάξιος να παραμείνει στον τρίτο ουρανό, αλλά αφού έζησε εκεί όσα είναι πάνω από την ανθρώπινη δύναμη, κατέβηκε φορτωμένος με μια τέτοια δύναμη, δηλαδή να κηρύξει τον Χριστό και να πεθάνει για αυτόν, ώστε να λάβει και το στεφάνι του μαρτυρίου. Παρέλειψα βέβαια τώρα τα υπόλοιπα, τα οποία κυρίως είχαν συγκροτήσει τη χθεσινή κυριακάτικη σύναξη. Αλλά για τους συνετούς ακροατές είναι αρκετή και μόνο η υπενθύμηση ορισμένων στοιχείων για να ολοκληρώσουν μέσα τους τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Καπαζίτα. Φέρε στο νου σου και όσα έχω πει πολλές φορές για το ότι ο Υιός του κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Ψαλμός 109:1. Ματθαίου 22:44. Για να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση του πιστεύω μας, που λέει: και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Δεν πρέπει και δεν είναι ανάγκη καμιά να εξετάσουμε εξιζητεμένο το πώς είναι ο θρόνος που κάθεται ο Υιός δεξιά του Πατέρα, διότι είναι κάτι το ακατάληπτο. Ούτε πάλι να ανεχόμαστε αυτούς που κακώς λένε ότι μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την άνοδό του στον ουρανό άρχισε να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα ο Υιός. Διότι δεν πήρε το θρόνο επειδή προόδευσε, αλλά το θρόνο τον είχε και τον έχει αίδια και μαζί με την άναρχη και προαιώνια ύπαρξή του. Αυτό το θρόνο, πριν να γίνει ακόμα η ένσαρκη παρουσία του Σωτήρα, τον είχε δει ο προφήτης Ισαΐας και είπε: είδα τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και υπερυψωμένο. Ισαΐα 6, παράγραφος 1. Τον Θεό Πατέρα, όπως ξέρουμε, κανείς δεν τον είδε ποτέ. Ιωάννου 1:18. Αυτός λοιπόν που εμφανίστηκε στον προφήτη ήταν ο Υιός. Και ο Ψαλμωδός λέει: έτοιμος ήταν ο θρόνος σου από τότε, πριν την άναρχη αιωνιότητα. Συ υπάρχει. Ψαλμός 92:2. Αλλά όμως, αν και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για αυτό το θέμα, επειδή προχώρησε η ώρα, θα αρκεστούμε μόνο σε αυτές. Καπαΐτα. Τώρα λοιπόν πρέπει να σας αναφέρω λίγα από εκείνα τα πολλά που έχουν λεχθεί για το ότι ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Πρώτα-πρώτα ο 21ος ψαλμός λέει με σαφήνεια: είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο στα πόδια σου. Ψαλμός 109:1, Ματθαίου 22:44. Επικυρώνοντας δε ο Σωτήρας μας αυτά τα λόγια του ψαλμού, λέει στα Ιερά Ευαγγέλια ότι ο Δαβίδ δεν τα είπε μοναχός του, αλλά από έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο και λέει: είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου. Ματθαίου 22:43-44. Και πάλι στις Πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους 11, Πράξεων 2:14, και συνομιλούσε με τους Ισραηλίτες, αυτή τη μαρτυρία που βρίσκεται στον 109ο ψαλμό αναφέρε αυτήν ακριβώς την ίδια όμοια και απαράλλαχτα. Καπαθείτε.
Ας αναφέρουμε όμως μερικές μαρτυρίες για το ίδιο θέμα, ότι δηλαδή ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Λοιπόν, βρίσκουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αλλά σας λέω ότι τώρα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Παντοδυνάμου Θεού Πατέρα. Ματθαίο 26:64. Παρόμοια με αυτά μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος γράφοντας: «Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Θεού». Α. Πέτρου 3:21-22. Και ο Απόστολος Παύλος την επιστολή που έγραφε προς τους Ρωμαίους λέει: «Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε, μάλλον δε αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού». Ρωμαίων 8:34. Στην επιστολή του επίσης προς τους Εφεσίους είπε: «Σύμφωνα με την ενέργεια της ισχυρής δυνάμεώς του, την οποία έδειξε ενεργό στο Χριστό όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον θρόνια στα δεξιά του». Εφεσίων 1:19-20. «Και στους κολασσιείς έτσι τους δίδαξε: Αν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε τα άνω όπου ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού». Κολασσιείς 3, παράγραφος 1. Στην επιστολή του δε προς τους Εβραίους λέει: «Αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στα ύψη». Εβραίων 1:3. Και πάλι σε άλλο σημείο: «Σε ποιον όμως από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός κάθισε στα δεξιά μου, μέχρι να θέσω τους εχθρούς μου υποπόδιους στα πόδια σου». Εβραίων 1:13, Ψαλμών 109:1. Και πάλι: «Ο Χριστός όμως πρόσφερε μία θυσία για τις αμαρτίες όλων μας, για πάντα σε όλους τους αιώνες, και κάθισε στα δεξιά του Θεού και περιμένει στο εξής μέχρι να γίνουν οι εχθροί υποπόδιες στα πόδια». Εβραίων 10:12-13. Και αλλού: «Έχοντας τα μάτια μας προσιλωμένα προς τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού, ο οποίος προκειμένου να χαρεί τη σωτηρία μας υπέμεινε σταυρό, και αφού καταφρόνησε την ισχύνη κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Εβραίων 12:2. Λάμδα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες μαρτυρίες που μαρτυρούν ότι ο θρόνος του μονογενούς Υιού είναι στα δεξιά του Θεού Πατέρα, αλλά προς το παρόν ας είναι αρκετές αυτές, αφού πάλι σας υπενθυμίσω αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν πήρε την αξία να καθίσει σε αυτό το θρόνο μετά την έσαρκη παρουσία του μονογενής Υιός του Θεού και Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά πάντοτε προπάντων των αιώνων καθήχε αυτή τη θέση στα δεξιά του Πατέρα. Και ήρθε λοιπόν αυτός ο Θεός Πατέρας του Χριστού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αυτός που κατέβηκε στη γη και ανέβηκε πάλι στον ουρανό, Εφεσίων 4:10, και κάθεται στο θρόνο μαζί με τον Πατέρα να φυλάξει τις ψυχές σας, ώστε να διατηρήσετε αδιάσυστη και αναλύωτη την ελπίδα σας στον αναστημένο Χριστό. Αυτός ήθελε να συναναστήσει και εσάς από την έκρα των αμαρτημάτων, να σας χαρίσει την επουράνια βασιλεία του και να σας καταξιώσει να αρπαγείτε μέσα σε νεφέλες προς προϋπάτηση του Κυρίου στον αέρα. Α. Θεσσαλονικής 4:17. Τον κατάλληλο καιρό και μέχρι να έρθει ο καιρός εκείνος της δεύτερης ένδοξης παρουσίας του, ήθε να γράψει τα ονόματα όλων στο βιβλίο των σωσμένων, και αφού τα γράψει να μην τα σβήσει ποτέ πια, διότι πολλών τα ονόματα σβήνονται, αυτών βέβαια που αφήνουν την ορθή πίστη. Ψαλμών 68:29, Αποκάλυψη 3:5. Να δώσει δε σε όλους σας το φωτισμό, να πιστεύετε σε εκείνον που αναστήθηκε και να περιμένετε ότι αυτός που ανέβηκε θα έρθει πάλι. Θα έρθει όμως όχι από τη γη. Πρόσεξε να ασφαλίσει τον εαυτό σου από τους πλάνους που πρόκειται να έρθουν μελλοντικά. Να περιμένετε αυτόν που κάθεται άνω και συγχρόνως είναι παρόν εδώ μαζί με εμάς, ο οποίος βλέπει του καθενός την τάξη και τη σταθερότητα της πίστεως. Κολασσιείς 2:5. Μην νομίζεις δηλαδή ότι επειδή τώρα δεν είναι παρόν με το σώμα, δεν είναι και με το πνεύμα. Εδώ είναι ανάμεσά μας και ακούει όσα λέγονται για αυτόν και βλέπει όσα εσύ σκέπτεσαι και γνωρίζει πολύ καλά όλες και τις πιο κρυφές επιθυμίες σου, και ερευνάει τα βάθη της καρδίας σου. Ψαλμός 7:10. Αποκάλυψη 2:23. Αυτός που είναι και τώρα έτοιμος εκείνους που πλησιάζουν το βάφτισμα και όλους εσάς που να σας οδηγήσει στον Πατέρα με το Άγιο του Πνεύμα και να πει: «Να εδώ είμαι εγώ και τα παιδεία που μου έδωσε ο Θεός». Ισαΐα 8:18. Σε αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας.